Ευρεία σύσκεψη για την πάταξη του παραεμπορίου πραγματοποιήθηκε στην Ομαρχία Χανίων. Οι εμπλεκόμενοι φορεί εξέφρασαν τον προβληματισμό του για την απειλητική, όπω ανέφεραν, αύξηση των πλανώδιων πολιτών, που εν ώψη καλοκαιριού αναμένεται να αυξηθούν. Η αρμόδια υπηρεσία τη Ομαρχίας προτίθεται να εντατικοποιήσει του ελέγχου. Στο αστρονομικό ποσό των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ ανέρχεται πανελλαδικά η φοροδιαφυγή από το παραεμπόριο, όπω αναφέρθηκε στο περιθώριο ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Ομαρχία. Μέσα στην πόλη των Χανίων το φαινόμενο έχει λάβει μεγάλε διαστάσει, ενώ ήδη έκαναν την εμφάνισή του οι πλανόδιοι πολιτέ και στι παραλίε. 10 δι ευρώ χαμένου φόρου, όχι τζιρό φόρου. Αυτά τα 10 δι, όπω καταλαβαίνετε, αυτέ τι δύσκολε εποχέ είναι απαραίτητα για την επιβίωσή μα. Καλέσαμε λοιπόν την ελληνική αστυνομία το αρχείο τι υπηρεσίε του Δημαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τον πρώτο βαθμό τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου όλοι μαζί να συγκροτήσουμε τα μικρά κλιμάκια ελέγχου και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία προκειμένου να αποσυρθούν οι άνθρωποι αυτοί από τι παραλίε. Και φέτο το μεικτό κλιμάκιο θα πραγματοποιεί καθημερινού ελέγχου στι παραλίε δεδομένων των πολύ καλών αποτελεσμάτων που υπήρξαν πέρυσι. Σε αυτή όμως την προσπάθεια θέλουμε αρρωγό και του ίδιου επιχειρηματίε. Να προστατεύσουν δηλαδή και οι ίδιοι επιχειρηματίε τι περιουσίε του. Δεν είναι δυνατόν να του αφήνουν να μπαίνουν μέσα στι παραλίε που οι ίδιοι ε, ε, εκμεταλλεύονται μετά από την άδεια που έχουν πάρει από το Δήμο και να, και να είναι αδιάφοροι. Αυτή ήταν η πρώτη μια σειρά συναντήσεων που θα γίνουν και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε να αντιμετωπιστεί το παραεμπόριο και ειδικότερα εικόνε ντροπή που παρουσιάζουν οι παραλίε.